Φανή μου, σε συναντούμε στο Βουαλά, πιο αναμένη από ποτέ. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ. Γνωρίσαμε κάπως καλύτερα μέσα από τη σειρά Lifting το 2000 με το ρόλο της Λιλής. Είχα κάνει το Αθώος ή Άνοχος πριν και προφανώς με είδε η Άννα με το Χάρη, ο Χάρης με την Άννα και με φωνάξανε για να περάσω από οντισιόν. Λίγο πριν βγω για να κάνουμε το δοκιμαστικό το casting, βλέπω ότι όλες οι άλλες κοπέλες ήταν πολύ ωραία, βαμμένες κτλ. Και λέω, τι γίνεται, υπάρχει μακιγιές? Και μου λένε, ναι, πήγαινε. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω να βαφτώ, ήμουν όπως ήμουν λίγο έτσι από το σπίτι και τελικά δεν έχει σχέση το μακιγιάζ και με πήρανε. Με αγαπώ πολύ τη Λίλη και γενικότερα θεωρώ ότι ήταν και το σύριαλ που με έκανε πολύ εντός εισαγωγικών αναγνωρίσιμη. Έχει μείνει η ατάκα ο μούλης μου, ο ερωτάς μου που ήταν ο Χάρης ο Ρώμας. Σε είχαν ταυτίσει τόσο πολύ με το ρόλο που είχα διαβάσει σε μία πρόσφατη συνέντευξή σου. Ένας θαυμαστής σου είχε γίνει αιμονικός απέναντί σου. Ναι, υπήρξε ένας κύριος όπως είχα πει που να έστειλε γράμματα και όλα αυτά και τότε είχα τρομάξει. Σε πρωταγωνιστούσες με τον Χάρη Ρώμα, τι αναμνήσεις κρατάς από εκείνον? Μόνο τις καλύτερες έχω από το Χάρη. Είναι εξαιρετικός συνεργάτης, πάντα θέλει να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βγαίναμε κιόλας μετά τα γυρίσματα. Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος. Η πρώτη σου δουλειά ήταν με τον Μανούσο Μανουσάκη στο Αθώος ή Ένοχος. Τι αναμνήσεις κρατάς από εκεί? Είναι εξαιρετικός ως άνθρωπος. Αγαπάει τόσο πολύ τους ηθοποιούς, οπότε θέλει να σου κάνει μια παρατήρηση. Δεν λέει ποτέ μπροστά σε κόσμο μια παρατήρηση. Θα σε πάρει, θα σε αγκαλιάσει και στο πει στο αυτί. Και πάνω στο πικ της καριέρας σου, ξαφνικά σε βλέπουμε λίγο να αποτραβιέσαι. Ναι, έτσι. Τι έγινε? Θα σου πω, ήρθε στη ζωή μου ο γιος μου. Και από τη στιγμή λοιπόν που έμεινα έγκυος, αποφάσισα να φύγω καταρχάς από την Αθήνα, να πάω στα Τρίκαλα, γιατί εκτός από το ότι είμαι και εγώ από τα Τρίκαλα, είναι και ο πατέρας του παιδιού μου, ο πρώην σύζυγός μου, τέλος πάντων από τα Τρίκαλα, οπότε τότε αποφάσισα να τον ακολουθήσω. Έχεις ζηλέψει κάποιο ρόλο από τα σύριαλ που προβάλλονται πλέον στην τηλεόραση? Όχι, δεν έχω ζηλέψει κάποιο ρόλο. Βέβαια θα ήθελα να παίξω και ιδιαίτερα σε διάφορα σύριαλ εποχής που βλέπω ότι παίζονται. Αλλά μου λένε ότι δεν κάνω γιατί έχω πολύ ξανθομαλή. Στην τηλεοπτική επικαιρότητα είναι η επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη με το 50-50. Ναι. Εσύ να ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο Φιλιππίδη. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Είναι λίγο άδικο για τους άλλους ηθοποιούς. Γιατί εμείς οι ηθοποιοί έχουμε πνευματικά δικαιώματα και πληρωνόμαστε μία φορά το χρόνο δύο από το ανάλογο σωματείο. Όταν λοιπόν μία σειρά δεν παίζεται, χάνεις και τα χρήματά σου.